Μας πάμε τώρα σε αγροτικό ρεπορτάζ, αλλά κυριότερα για επίθεση από αγέλη λύκων που δέχτηκε εκτινοτρόφος στην περιοχή στο Παρόρι. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ο παθόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τουρνάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Τουρνάρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση και για το γεγονός ότι είστε διαθέσιμος να μας πείτε την αλήθεια από ένα πραγματικό αλλά απίστευτο περιστατικό, έτσι. Ναι, ναι. Για πείτε μας λίγο, το περιστατικό πότε έγινε? Έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, 3 ώρα το μεσημέρι. Τι ώρα έγινε περίπου? 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα. Επιστρέφατε με το κοπάδι για το ποιμνιοστάσιο? Ναι, ναι, το μάζευα για να τα βάλω, να φτάσω στο μαντρί, για να τα βάλω μέσα. Και τι ακριβώς, για περιγράψτε μας τι ακριβώς έγινε. Ξαφνικά εμφανίστηκαν γύρω στους 20 λύκους. Πόσοι? Γύρω στους 20 λύκους. 20 είπατε? Ναι, ναι, αγέλη ολόκληρη. Μάλιστα. Σε τι απόσταση, τους είδατε? Στην αρχή τους είδα γύρω στα 300 με 400 μέτρα. Και τι κάνατε? Στην αρχή τα πέρασα για αγριγούρουνα. Αλλά μέσα σε ένα λεπτό εμφανίστηκαν μπροστά στο κοπάδι. Και μετά? Έτρεξα να προφυλάξω το κοπάδι. Για να μην γίνει ζημιά, μην μου φάει κάποιο οτιδήποτε, και ξαφνικά ορμάει ένας επάνω μου. Πώς δηλαδή, για εξηγήστε μας λίγο, τι εννοείτε σας ορμάει κάποιος? Εσείς... Όπως ήμουνα προς το κοπάδι, τους λύκους να το σώσω. Ναι. Γυρνάει. Συγγνώμη, ένας λύκος... κύριε Στουρνάρα, μας λέτε ότι σας επετέθη από πίσω? Επετέθη από πίσω στην αρχή, ναι. Σας έσπρωξε δηλαδή και σας έριξε κάτω? Με έριξε κάτω, μετά σηκώθηκα. Ναι. Μου ξαναόρμηξε. Ναι. Τον έπιασα με τα χέρια για να μην. Να προφυλαχτώ, γιατί ήταν να με πνίξει. Έρχονταν με τέτοια επίθεση επάνω μου. Ναι. Και γύρισε, με γρατζούνισε ελαφρά, βέβαια, ευτυχώς, γιατί φορούσα και χοντρή μπλούζα. Ναι. Με γρατζούνισε στα χέρια. Τα σκυλιά από το κοπάδι δεν κατάλαβαν τίποτα? Τα σκυλιά ορμήξαν, αλλά ήταν μεγάλη αγέλη. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εσείς πώς καταφέρατε και σωθήκατε μετά από την επίθεση? Να πω την αλήθεια, είχα άγιο. Φοβήθηκε δηλαδή που του αντισταθήκατε και έφυγε? Ναι, γιατί μετά άρχιζα, φώναζα, πέταγα πέτρες ό,τι είχα μπροστά μου, όπως μπορούσα να αμυνθώ. Ναι. Μετά... Και ένας σας επετέθη, ένας? Ένας. Το καλό ήταν αυτό, ότι ήταν ένας. Δηλαδή, ο Νταΐς από την Αγέλη δηλαδή, έτσι? Ναι. Οι άλλοι... Συνήθως όταν κάποιος λύκος επιτίθεται, οι άλλοι παίρνουν θάρρος. Εσείς εκεί στην επίθεση ήταν άλλοι κοντά ή φοβήθηκε, ήταν μόνος του αυτός? Αυτός ήταν μόνος του. Οι υπόλοιποι λύκοι ήταν προς το κοπάδι. Είχαν ορμήξει για το κοπάδι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αμέσως μετά την επίθεση λοιπόν, εσείς φωνάζετε, ενεργοποιήθηκαν φαντάζομαι και τα σκυλιά. Ναι, κατευθείαν τα σκυλιά αμέσως. Από εκεί κατάλαβα ότι οι λύκοι έρχονται στο κοπάδι. Εκεί λοιπόν, μάλιστα. Και εσείς αυτή τη στιγμή είστε τραυματισμένος, πήγατε στο νοσοκομείο? Ναι, πήγα στο κρατικό της Λιβαδιάς. Μάλιστα. Τι να πούμε, απίστευτο, πάντως, απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Συγχαρητήρια πάντως για την ψυχραιμία πρέπει να πούμε στον κύριο Στουρνάρα που κύριε Στουρνάρα, από αυτή την εμπειρία, καταρχήν να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπετε λύκους στην περιοχή σας? Στην περιοχή μας όχι, βλέπουμε συνεχόμενα λύκους. Συνεχόμενα λέτε? Συνεχόμενα, καθημερινά μπορώ να πω. Εσείς έχετε ξαναδεί αγέλη στην περιοχή σας? Τόση μεγάλη αγέλη όχι, αλλά έχω δει πριν 2 εβδομάδες περίπου με 7 λύκους. 7 λύκους. Άρα λοιπόν έχετε ξαναδεί ομάδα, αγέλη. Ναι. Πλέον δεν πάνε μεμονωμένα. Είναι αγέλη και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό, εγώ πιστεύω. Πρέπει να φροντίσει το κράτος για αυτό το πράγμα. Κύριε Στουρνάρα, μισό λεπτάκι λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Εσείς είστε από το Παρόρι, έτσι, κοντά στη Δάβλια. Στη Δάβλια κατημένο εγώ, Δάβλια. Ωραία. Το κοπάδι όμως είναι σε ποια περιοχή? Στην περιοχή στο Παρόρι. Στο Παρόρι, έτσι. Ναι. Η επίθεση που σας έγινε, κύριε Στουρνάρα, σε τι περίπου υψόμετρο έγινε? Ήταν γύρω στα 600 μέτρα υψόμετρο. 600 μέτρα, έτσι. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, διότι έχουμε καταγγελίες από κτηνοτρόφους στη στερεά Ελλάδα που λένε ότι οι λύκοι από τα ορεινά κατεβαίνουν μαζί με τα κοπάδια στα παιδινά. Το επιβεβαιώνεται αυτό? Ναι, αυτό γίνεται, συνέχεια γίνεται αυτό. Όπου είναι το κοπάδι, από πίσω έρχονται οι λύκοι.
Κατέβηκαν χαμηλά δηλαδή. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι καταγγελίες που είχαμε εμείς ότι φέτος οι κτηνοτρόφοι έφυγαν από τα ορεινά νωρίτερα για να γλιτώσουν το λύκο, ουσιαστικά οι λύκοι ακολουθούσαν, έτσι. Ακριβώς αυτό. Ακολουθούν από πίσω τα κοπάδια οι λύκοι. Κύριε Στουρνά, και άλλοι κτηνοτρόφοι, συγγνώμη Γιάννη, και άλλοι κτηνοτρόφοι από την περιοχή σας έχουν πέσει θύματα. Θύματα σε κοπάδια. Έχουν βάει σε αρκετά κοπάδια. Έχουν, δηλαδή, εντάξει, αρχίζουν να χάνονται περιουσίες. Γιατί από εδώ εμείς από αυτά ζούμε. Δεν το έχουμε ούτε για χόμπι ούτε για τίποτα. Λογικό. Απίστευτο. Απίστευτο. Μάλιστα, υπάρχει τρόπος προστασίας με κάποιο τρόπο, κύριε Στουρνάρα, ή. Τι καταλαβαίνετε εσείς από τη δική σας εμπειρία? Εδώ αποδεικνύεται από τη δική σας προσωπική εμπειρία, κύριε Στουρνάρα, ότι απειλούνται ζωές, έτσι. Ναι, πλέον ναι. Γιατί δεν έχουν τι να φάνε οι λύκοι, λόγω που φυλάνε όλοι τα κοπάδια τους πλέον. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και πεινάνε. Πλέον είναι λογικό να ορμάνε και σε κόσμο. Επειδή έχετε εικόνα τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επιτρέψτε μου, διότι διατηρώ επαφή με την Ήπεθρο και καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Ο λύκος που σας επετέθηκε είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός λύκος, όπως τον ξέρετε εσείς? Όχι, όχι. Τι είναι δηλαδή, για εξηγήστε μας τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν διασταυρωμένα ζώα είναι αυτό. Διασταυρωμένα ζώα. Ναι, είναι σαν λυκόσκυλα, σαν λυκοτσάκα, αλλά κάπως έτσι είναι. Αλλά στην Αγέλη μέσα υπήρχαν και καθαροί λύκοι. Αυτό όπως τους ξέρουμε. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Στουρνάρα, νομίζω ότι αυτή την εμπειρία σας πρέπει να τη μοιραστείτε με τις αρχές οπωσδήποτε, κύριε Στουρνάρα. Πρέπει, γιατί κάτι και πρέπει να γίνει με αυτό. Διατηρείται ένα μοναδικό πλέον, τουλάχιστον στις μέρες μας, στις σύγχρονες μέρες. Είστε ο μοναδικός κτηνοτρόφος που έχει πέσει θύμα. Ναι. Έχει υπάρξει άλλη μια επίθεση σε τουρίστρια, αλλά εσείς είστε κτηνοτρόφος και αποδεικνύεται ότι δεν διστάζουν να επιτεθούν στον άνθρωπο. Καθόλου δεν διστάζουν. Δεν διστάζουν καθόλου, δεν καταλαβαίνουν από τίποτα πλέον. Έστω. Να κύριε κάνω Στουρνάρα. Μια ερώτηση, κύριε Στουρνάρα. Πόσο χρονών είστε? Είμαι 25 χρονών. Είστε 25 χρονών. Εάν ήταν ένας ηλικιωμένος στη θέση σας, μπορεί και να μην μπορούσε να αμυνθεί, έτσι. Εάν ήταν ένας ηλικιωμένος, τον είχε πνίξει. Είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Στουρνάρα, μπράβο σε κάθε περίπτωση σας για την ψυχραιμία. Σας συγχαρητήρια για την ψυχραιμία σας. Αυτά τα καλά. Πράγματα που ζήσατε πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να... Ο κόσμος και πρέπει και να μεριμνήσει το κράτος για αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ακριβώς, γιατί δεν γίνεται να φεύγουμε από το σπίτι μας για ένα μεροκάματο και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε πλέον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.